mimo să trăiesc profeție cu tirisma, profeție și mai largă tirez în propotitor cu Iisus Hristu, prostănuranie în pătera cu, că da dobrani te pregati trepti în metatul misticova vipno, tote li porno cirio, o enoe pe petru matitestu, capi o sigmi, trogni ta matia susuranul, i psogni ta matia tu prostocronă du Seu, Πατρόνια να προσευχηθεί και με την θέα συναυτή προς τον ουρανό μας δίνει το υπόδειγμα της δικής μας τάσεως κατά της προσευχής μας. Μας διδάσκει να υψώνουμε και εμείς το βλέμμα μας προς τον ουρανό για να αφοσιωνόμαστε ολοκληρωτικά στο Θεό, να ταινίζουμε μπροστά όχι μόνο τα σωματικά μας μάτια, αλλά κυρίως με τα μάτια της ψυχής μας. Επιπλέον η ύψωση των ματιών μας στον ουρανό αποτελεί για όλους μας τους αμαρτωλούς ανθρώπους τη φυσική προσπάθεια να ξεφύγουμε από την γη όπου είμαστε εγκλωβισμένοι σε διάφορες μέρες και πάθη, να μένουμε απερίσπαστοι από κάθε γήινο και πρόσχερο στις προσευχές μας και να αφοσιωνόμαστε στον Θεό. Ως άνθρωποι είμαστε τα μόνα επίγεια όντα που μας έπλασε ο Θεός έτσι, ώστε να μπορούμε να υψώνουμε τα μάτια μας προς τον ουρανό. Γι' αυτό λεγόμαστε άνθρωποι, διότι αν ορθώσουμε, μπορούμε να κοιτάζουμε ψηλά και αυτή η φυσική μας διάφραση όπως την θέση των ματιών μας επιθυμίζει την εξάρτησή μας των προορισμών μας, το χρέος μας. Στον ουρανό να στρέφεται ο νους και η ψυχή μας, εκεί να κατευθύνουμε τους πόθους μας, από εκεί να περιμένουμε την απάντηση του Θεού. Μέσα στην προσευχή του ο Κύριος, ανάμεσα στους άλλους λόγους του αναφέρεται στο μεγάλο μυστήριο της αιωνίου ζωή, μας αποκαλύπτει τι πραγματικά είναι η αιώνια ζωή. Ότι δεν είναι απλώς μια ζωή χωρίς τέλος, αλλά κάτι ασυγκρίτως ανώτερο. Αιώνια ζωή, λέγει ο Κύριος, είναι να γνωρίζουν οι άνθρωποι το αληθινό Θεό. Όχι βέβαια με μια θεωρητική προσέγγιση, όπως αποκτούμε γνώση για κάποιο πρόσωπο διαβάζοντας ένα βιβλίο, αλλά να έχουμε ζωντανή και συνειδητική επικοινωνία μαζί του, προσωπική γνωριμία και σχέση με τον Δημιουργό και Πατέρα μας. Και γιατί λοιπόν αυτή η προσωπική σχέση με τον Θεό είναι αιώνια ζωή? Διότι όσο περισσότερο αποκούμε καθημερινά να ζητούμε, να συναντούμε τον Θεό, τόσο περισσότερο τον γνωρίζουμε, τόσο περισσότερο τον αγαπούμε. Και όσο περισσότερο τον αγαπούμε, τόσο περισσότερο ο Θεός έρχεται στην ψυχή μας και μας αποκαλύπτεται. Και εμείς ανακαλύπτουμε τις θείες, του ωραιότητες και την άπειρη αγάπη του σε μας. Έτσι ο Χριστός ζει στην καρδιά μας, ως μόνιμος ένικος και μίζει τη ζωή μας με αιώνιον ζωή. Ζούμε λοιπόν από εδώ στην αιώνιον ζωή, όταν ζούμε τον Θεό, αλλά και στην άλλη ζωή ουσιαστική απόλαυση του Παραδείσου θα είναι η μέθεξη της αγάπης του Θεού, η θέα του προσώπου του, η μετοχή μας στο φόρτο. Βέβαια, να ζούμε από αυτή τη ζωή την αιώνια ζωή δεν είναι υπόθεση μόνο της δικής μας επιθυμίας και ασκήσεως, αλλά κυρίως της χάριτος και του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα φωτίζει να γνωρίζουμε τον Θεό και να απολαμβάνουμε την αγάπη Του και την κοινωνία μαζί Του. Κατέρχεται μυστικός στην ψυχή μας κατά τις ιερές ώρες της προσευχής, της μελέτης του Θείου Λόγου των ιερών ακολουθιών και μυστηρίων και μας μεταδίδει την χάρη Του, μας μεταγγίζει πληρότητα, ενιότητα. Αρκεί εμείς να την υποθούμε, να την λαχταρούμε, να την περιμένουμε. Ο Κύριος προσεύχεται στην αξιωματική Του προσευχή για τους Αποστόλους Του, αλλά και για όλους τους πιστούς. Γνωρίζει ο Κύριος τους κινδύνους τους οποίους θα είναι εκτεθειμένοι
Ισαμέντητες ενδειξότητες που θάνει με το πίσω, αλλά και το μίσος του κόσμου και του διαβόλου. Όμως δεν ζητεί από τον ουράνιον πατέρα του να απομακρύνει τους μαθητές του τοπικώς από τον κόσμο, αλλά να του δώσει τη δύναμη να νικήσουν τον κόσμο της αμαρτίας. Δεν έρχεται να απολογούν από την πολεμική του κόσμου, αλλά να αποφυλαχθούν από την αμαρτία και την πλάνη, να μείνουν σταθεροί στο ιερό έργο του. Γι' αυτό και παρακαλεί τον ουράνιον πατέρα του να τους δώσει δύο κατανίκητα όπλα, την ενότητα της πίστης στο Θεό και την ενότητα της αγάπης μεταξύ τους. Έτσι θα είναι αείπητοι και κανένα δεν θα μπορέσει να την νικήσει. Αυτή ακριβώς την ενότητα της πίστης και την αγάπη πολέμησαν οι δαιμονοκίνητοι αιρετικοί, οπαδοί του Αρίου, προκειμένου να διαλύσουν την Ορθοδοξία μας. Απέναντι σε αυτούς στάθηκαν ατρόμητοι άγιοι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, τους οποίους εορτάζουμε σήμερα, και κατενήξαν τους αιρετικούς με δύο αυτά όπλα, την ενότητα της Ορθοδόξου πίστεως και την ενότητα της αγάπης. Αυτή την ενότητα να έχουμε και εμείς, είναι η ακατανίκητη δύναμή μας. Με το πόδι Θεού, Δύο και Αγάπη, προσέχουμε.